Παρουσία μελών, φίλων και εκλεκτών προσκεκλημένων, η Λέσχη Lions Ηρακλείου γιόρτασε χθες μια διπλή γιορτή. Την αλλαγή σκυτάλη στο διοικητικό της συμβούλιο και τη συμπλήρωση 45 ετών από την ίδρυσή της. Είναι μια χρονιά που ακολουθεί ήδη δύο προηγούμενες της πανδημίας και αυτό έχει επιφέρει γενικότερα μια ανασφάλεια, όπως και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, στην κοινωνία. Άρα το φορτίο της λέσχης μας, που είμαστε ταγμένοι στο να υπηρετούμε τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας, είναι ακόμα πιο μεγάλο και πιο επιβεβλημένο. Η Lions είναι μια παγκόσμια οργάνωση η οποία αριθμεί 1,5 εκατομμύριο μέλη αυτή τη στιγμή και έχει μεγάλο παρελθόν, γιατί είμαστε ήδη μια οργάνωση πάνω από 100 χρόνια. Και συγκεκριμένα η Λέσχη Lions Ηρακλείου απόψε κλείνει 45 χρόνια. Τιμόμενο πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο καθηγητής ιολογίας και διευθυντής κλινικής ιολογίας Γιώργος Ουρβίνος για την πολύτιμη συνεισφορά του στην πανδημία του κορονοϊού μέσω και του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η τιμή που μου κάνετε είναι πραγματικά συγχωριστή για μένα, καθώς προέφερα τη Λέσχη Lions, μια λέσχη γνωστή για την κοινωνική της προσφορά. Το ίδιο πνεύμα κοινωνική προσφορά στον χώρο τη δημόσια υγεία πιστεύουμε ότι διακατέχει και το δικό μα εργαστήριο, το Εργαστήριο Κοινωνική Ιολογία τη Εκκλησία Πολιτική του Πανεπιστημίου Κρήτη. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, το βραβείο παρέλαβε ο στενός συνεργάτης του Αλέξανδρο Ζαφυρόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής κλινικής ιολογίας και υπεύθυνος για το εργαστήριο του κορονοϊού. Μαζί με τον κύριο Σουρβίνο, βέβαια, νιώθουμε ιδιαίτερη τιμή και εμείς που είμαστε συνεργάτες του και όλα τα μέλη του εργαστηρίου, γιατί ουσιαστικά το έργο του εργαστηρίου είναι αυτό που προβάλλεται και είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι. Όλα τα έσοδα από αυτή την ξεχωριστή διπλή γιορτή της Λέσχης Lions Ηρακλείου θα διατεθούν για κάμπινγκ παιδιών με διαβήτη τον Αύγουστο.